τώρα που έγινε φτωχός εξαιτίας σου. Όσο σου κουβαλούσε και του πουλί το γάλα, ήμουν ο αγαπητικός, ο κύριος ο άντρας και ο αφέντης. Ήμουνα τα πάντα, αλλά τώρα που έμεινα πανί με πανί, πήρες αγαπητικό των βυθινών έμπορα και μένα με αφήνεις να παίξω, να κλαίω προς την πόρτα σου. Την ώρα που εκείνο τον έχεις την αγκαλιά σου και τον φιλείς και περνάτε μαζί τη νύχτα και λες μάλιστα πως είσαι και καστρωμένη μαζί του. Πάμε σκάσω το κακό μου, Δωρίο, όταν σε ακούω να μου λες ότι μου έφερες και του πουλιού το γάλα και ότι εκτόχιες εξαιτίας μου. Για έλα κάτσε να λογαριάσουμε από την αρχή. Τι τιμή μου έχεις φέρει? Καλά λέτε Μετάλλη, ας τα λογαριάσουμε. Στην αρχή σου έφερα υποδήματα από τη Σικιώνα, αξίας 2 δραχμών. Ναι, αλλά... Έχουμε λοιπόν 2 δραχμάς. Αν δεν θυμίσαι καλός, κινήθεις 2 νύχτες μαζί μου. Αλλά και όταν ήρθα από τη Συρία, σου έφερα ένα βάζο με άρωμα Φινίκης, 2 δραχμές και αυτό με το Ποσειδώνα. Και εγώ όταν έφυγες, σου εχάρισα εκείνο το ποκαμισάκι που σου έφτανε μέχρι το μέσο των μυρών για να το φορήσω όταν είναι κοπηλά της. Το είχε λησμονήσει στην οικία μου ο επίγουρος ο προρεύσος, κάποια νύχτα που κοιμήθηκε μαζί του. Ναι, αλλά το αναγνώρισε προκυρούς της άμμου ο επίγουρος και μου το πήρε με μεγάλο καρδιά. Όταν ήρθαμε από το Βόσπορο, σου έφερα κρεμμύδια της Κύπρου. Και παστόψαρα 5 σαπέρδες και 4 σπέρδες. Δεν με τιμήσε. Σου έφερα ακόμη 8 ναυτικά παξιμάδια και ένα καλάτι σίκα από την Καρία και αργότερα σόνδαλα επίκρισα από τα Πάτερα Χάριστη. Θυμούμαι ότι σου έφερα μια φορά και ένα μεγάλο κυρί από το Γήθιον. Καλά, καλά. Σίγα, όλα αυτά μαζί δεν κοστίζουν ούτε 5 δραχμάς. Τόσα μπορεί να δώσει ένα φτωχός ναύτης, άνθρωπος μισθωτός. Τώρα όμως που προβιβάστηκα και έγινα τύχαρχος δεξιού, δεν κάνεις καλά να με περιφρονείς. Αλλά και προκαιρούς στην εορτή της Αφροδίτης, δεν έριξες από πόδια της θεάς μια δραχμή ασημένια. Και για σένα, έπειτα πάλι δεν επλήρωσα 2 δραχμάς για τα υποδήματα της μητέρας σου. Και πολλές φορές έχω πάλι στο χέρι αυτή της λυντής, πότε 2, πότε 4 σοκολούς. Όλα αυτά μα τα μαζέψεις, κάνουν περιουσία για έναν ναύτη. Καλή πια, τα παστόψαρα και τα κρομίδια δωρεών. Αυτά είχα, αυτά σου έφερα. Αν ήμουν πλούσιος, δεν θα τραβούσα κουμπί. Στη μητέρα μου δεν έφερα ποτέ ένα κεφάλι σκόρδο. Ήθελα να ακούσω τώρα και τα δώρα που σου έφερε ο πυθυνός έμπορας. Πρώτα, αυτό το χιτώνα, τον βλέπεις. Αυτός μου τον αγόρασε μαζί με το περιδέριο, το πιο χοντρό εκ των 2 που φορώ. Μα αυτό θυμάμαι ότι το είχε και πρώτερον. Α, εκείνο που ήξερες ή το πολύ λεπτότερο και δεν είχε σμαράγδους. Αυτός μου έφερε και αυτά τα σκουλαρίκια και ένα τάκουτα. Και προημερών μου έδωκε και 2 νας και μας επλήρωσε και τον Νίκη. Όχι σάνδαλα από τα Πάταρα και κρεμμύδια της Κύπρου και πράσινα άλογα. Αλλά δεν σκέφτεσαι όμως τι σύγχαμα είναι αυτός που κοιμάσαι μαζί του. Εξάπαντος θα έχει περάσει τα 70. Είναι καραπλός και το πρόσωπό του έχει το χρώμα του κάγουρα. Δεν βλέπει λιγάκι και τα δόντια του. Χαϊπαμένος άνθρωπος. Μα τους 2 σκόρους. Και μάλιστα όταν τραγουδεί και θέλει να κάνει τον τρυφερόν, θυμίζει γαϊδούρι που καρίζει. Λοιπόν, τέτοιος αγαπητικός σου ταιριάζει και εύχομαι να αποκτήσει μαζί του παιδί που να του μοιάζει. Εγώ δεν θα χαθώ, θα βρω καμιά δευτείδα, κανένα κυβάλιο ή τη γειτόνισά σας και έναν πιτρίδα. Τέλος πάντων, μια γυναίκα να ταιριάζουν. Τάπητας και περιδέριας και 2 αμνάς δεν έχουμε όλοι να δίδουμε. Σκέφτομαι πόσο τυχερή και ευτυχισμένη θα είναι η δωρήνη γυναίκα που θα αποκτήσει αγαπητικό σαν εσένα. Θα της φέρεις κρομίδια από την Κύπρο και τη ρία από το Γήθιον κάθε φορά που φάσεις από το ταξίδι σου. Αντεγιά!